Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το επαναστατικό νέο αμφίβιο όχημα μάχης πεζικού των Ρώσων. Πιθανότατα θα είναι το γρηγορότερο του είδους του. Η ιδέα ενός νέου ρωσικού αμφίβιου οχήματος μάχης λοιπόν έγινε γνωστή περίπου το 2018. Λόγω της ιδέας αυτής προτάθηκαν διαφορετικοί σχεδιασμοί οχημάτων. Οι περισσότεροι από αυτούς τους σχεδιασμούς έμοιαζαν θεωρητικά με το αμερικάνικο Expeditionary Fighting Vehicle και το κινέζικο GBD 2000. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν την ανάπτυξη του οχήματός τους εξαιτίας προβλημάτων χρηματοδότησης. Από την άλλη, η Κίνα επιχειρεί και εξάγει κανονικά το εγχώριας παραγωγής GBD 2000. Πριν παρουσιαστεί το νέο όχημα, η Ρωσία δεν διέθετε κάτι παρόμοιο με τον BMMP. Το 2022 δημοσιεύτηκαν εικόνες του νέου αμφίβιου οχήματος. Το τεθωρακισμένο όχημα είναι ακόμα υπό ανάπτυξη και δοκιμή. Ωστόσο, η εταιρεία δήλωσε πως θα είναι έτοιμο για αρχική παραγωγή το 2023. Το νέο ρωσικό τεθωρακισμένο όχημα αναφέρεται ως όχημα μάχης του ναυτικού πεζικού ή πιο απλά BMMP. Το τεθωρακισμένο BMMP σχεδιάστηκε για να επιχειρεί εφόδου σε ημιυδρόβια περιβάλλοντα και να παρέχει υποστήριξη πυρός. Το όχημα μπορεί να αναπτυχθεί στη θάλασσα από πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων. Μπορεί να μεταφέρει επίσης έως 10 πλήρως οπλισμένους στρατιώτες ή εφόδια προς την ακτή. Μόλις φτάσει στη στεριά, το BMMP λειτουργεί σε κανονικό όχημα μάχης πεζικού. Το τεθωρακισμένο μπορεί να ακολουθήσει βασικά άρματα μάχης και να μεταφέρει στρατεύματα στο πεδίο της μάχης. Άλλοι ρόλοι του περιλαμβάνουν την προστασία κρίσιμων σημείων, τη συνοδεία κομβόη και την εκτέλεση περιπολιών. Το όχημα έχει βάρος μάχης έως 35 τόνων. Είναι καλύτερα θωρακισμένο και οπλισμένο από το αμερικάνικο EVF και το κινέζικο GBD 2000. Στο νερό, το νέο ρωσικό αμφίβιο όχημα μάχης πεζικού είναι πολύ ταχύτερο από το BMP-3F όχημα μάχης πεζικού και τη σειρά BTR-80 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς πεζικού, τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα από ρωσικές μονάδες ναυτικού πεζικού, Naval Infantry. Ένα πρωτότυπο ήταν εξοπλισμένο με ένα Kinzhal μη εμπανδρωμένο πυργίσκο, οπλισμένο με ένα αυτόματο πυροβόλο 57 χιλιοστών. Σε εμβέλεια 1500 μέτρων, το όπλο μπορεί να διεισδύσει σιδερένια θωράκιση έως 100 με 120 χιλιοστών. Οπότε το πυροβόλο διαθέτει αρκετή ισχύ πυρός και μπορεί εύκολα να καταστρέψει εχθρικά τεθωρακισμένα οχήματα, εκτός από βασικά άρματα μάχης. Συνολικά, 80 βλήματα είναι διαθέσιμα για εκτόξευση στο όχημα. Υπάρχει επίσης και ένα ομοαξονικό πολυβόλο 7,62 χιλιοστών. Για να δούμε το κινέζικο GBD 2000. Το GBD 2000 είναι θεωρητικά παρόμοιο με το ρωσικό BMMP. Το κινέζικο αμφίβιο όχημα μάχης πεζικού παρουσιάστηκε το 2006 και κάποιες φορές αναφέρεται και ως GBD 05. Το αμφίβιο όχημα μάχης πεζικού είναι επίσης παρόμοιο με το ακόμα παλαιότερο αμερικάνικο Expeditionary Fighting Vehicle. Το τεθωρακισμένο όχημα σχεδιάστηκε ειδικά για τους Κινέζους πεζοναύτες και έχει εξαιρετικές αμφίβιες ικανότητες. Μεταξύ άλλων, το όχημα αυτό δείχνει πόσους πόρους επενδύει η Κίνα στην ανάπτυξη των αμφίβιων ικανοτήτων της. Το όχημα έχει εξαχθεί και στη Βενεζουέλα. Το τεθωρακισμένο όχημα αναπτύσσεται από πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων σε απόσταση σχεδόν 10 χιλιόμετρων από την ακτή. Η απόσταση αυτή επιλέγεται για να μειωθούν οι πιθανότητες απειλών από εχθρικά πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων. Το GBD 2000 έχει μέγιστη ταχύτητα 25 χιλιόμετρων ανά ώρα στο νερό. Η ταχύτητά του είναι αρκετά υψηλή, αλλά δεν φτάνει αυτή του αμερικανικού οχήματος. Το GBD 2000 ήταν και αυτό εξοπλισμένο με ένα πυροβόλο 30 χιλιοστών και ένα ομοαξονικό πολυβόλο 7,62 χιλιοστών. Υπάρχουν ωστόσο και εκτοξευτές για τους AG-73C αντιρρηματικούς κατευθυνόμενους πυράβλους. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.